Δωρεάν πρόγραμμα ελέγχου για το ανέβρισμα κοιλιακής αορτής θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών στο πλαίσιο προγράμματος πρόληψης και προγωγής υγείας των δημοτών σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και δύο ακτινολόγους. Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσει έως και τις 22 Μαρτίου. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα για την έγκαιρη ανίχνευση του ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής, το οποίο είναι δυνητικά θανατηφόρο. Και από την άλλη μεριά, αν ανιχνευτεί έγκαιρα, αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα. Επομένως, πιστεύουμε ότι η αξία εντός εισαγωγικών κόστους και ωφέλους είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να ευχαριστήσω δύο εκλεκτές και πολύ έμπειρες ακτινολόγους μέλη του Συλλόγου μας, την κυρία Μιτζοπούλου και την κυρία Μιχαηλίδου, οι οποίες προσφέρθηκαν να θέσουν την εμπειρία τους και τις διαγνωστικές τους ικανότητες στην διάθεση των Σεραίων και να κάνουν αυτά τα προληπτικά τεστ με τα οποία πιστεύω ότι ίσως μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε κάποια περιστατικά ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής πριν αυτά εκδηλωθούν και συνήθως εκδηλώνονται με ευνίδιο θάνατο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών εξηγεί πόσο επικίνδυνο είναι το ανέβρισμα κοιλιακής αορτής και πόσο σωτήρια μπορεί να είναι μία εξέταση. Το ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής είναι ένα είδος νάρκης που έχει κάποιος μέσα στην κοιλιά του. Είναι μία διόγκωση της αορτής, μία φούσκα, η οποία από τη στιγμή που θα σπάσει, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος και έχει διάμετρο περίπου 3 εκατοστά. Έχει μια τεράστια απώλεια αίματος στιγμιαία μέσα στην κοιλότητα της κοιλιάς και συνήθως οδηγεί στο θάνατο. Απ' την άλλη μεριά, αν το ανιχνεύσουμε εγκαίρως, μπορούμε να τοποθετήσουμε με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο ένα πλέγμα στο εσωτερικό του ανεβρίσματος και να προστατεύσουμε τον ασθενή εφόρου ζωής. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να το διαγνώσουμε έγκαιρα. Ευχαριστούμε και πάλι τις συναδέλφους, την κυρία Μιτζοπούλου και την κυρία Μιχαηλίδου και συγχαίρουμε το Δήμο Σερών, το Δήμαρχο και την κυρία Πάνου για την πρωτοβουλία τους. Το ανέβρισμα είναι επικίνδυνο γιατί δεν δίνει κανένα σύμπτωμα. Συμπτώματα δεν δίνει. Αφορά μέσες και μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά πολλές φορές υπάρχει και σε νεότερους. Όταν στην ιατρική, όταν λέμε μέση ηλικία, εννοούμε 40. Η πρόληψη αποδεικνύεται πως σώζει ζωές και μια τέτοια εξέταση μπορεί πραγματικά να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Οι δωρεάν εξετάσεις στο Δήμο Σερών αφορούν στο γενικό πληθυσμό. Αλλά εάν οι αιτήσεις είναι πολλές, τότε θα προηγηθούν τα άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2321-085-661 και να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις. Εξετάσεις αυτές βάσει των διεθνών πρωτοκόλων screening απευθύνονται σε ηλικίες άνω των 65 ετών. Βέβαια, όπως προείπε ο γιατρός, όταν υπάρχει κάποια ύποπτη κλινική εικόνα, σφίζουσα μάζα στην κοιλία ή όταν υπάρχει ιστορικό συγγενούς ασθενή, μπορεί και σε νεότερη ηλικία κάποιος να απευθυνθεί και να την κάνει. Επομένως, μπορούν να τηλεφωνούν στο 2321-085-661, στο Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών, να κλείνουν το ραντεβού τους. Θα τηρηθεί σειρά με βάση πρώτα την ηλικία, γιατί αν υπάρχουν πάρα πολλοί και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέχρι τις 22 Μαρτίου, στη συνέχεια θα τηρηθεί προτεραιότητα με βάση και πάλι το ιστορικό τους. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ήδη εγγεγραμμένος στο ΚΕΠ Υγείας και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, θα προηγηθεί. Επομένως, θα τηρηθεί αυτή η σειρά προτεραιότητας, ξεκινώντας πρώτα από τους γυρεότερους, αυτούς που είναι δηλαδή άνω των 65 ετών. Το τηλέφωνο είναι 85661. Μπορούν να καλούν και να δηλώνουν το άμκα τους. Βέβαια, εγώ θα κάνω και ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλους να εγγραφούν στο ΚΕΠ Υγείας, γιατί αυτομάτως με την εγγραφή τους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας ή εισοδήματος, μπορούν να λαμβάνουν στο κινητό τους ένα μήνυμα ανατρίμηνο, το οποίο τους κατευθύνει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο για τις διαγνωστικές εξετάσεις, οποίες μπορούν να υποβάλλονται και πρέπει να υποβάλλονται ο καθένας στον δικό του ιατρό. Πρόκειται για μια δράση που υλοποιείται εντελώς δωρεάν για όλους τους Σεραίους, με τον Δήμαρχο να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από τις δομές υγείας του Δήμου, που σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο προχωρούν σε τέτοιου είδους δράσεις. Πρόκειται για μια σημαντική δράση με την διενέργεια δωρεάν υπερηχογραφημάτων με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής. Βασικός στόχος μας
μέσα από τα ΚΕΠ υγείας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για τα κύρια νοσήματα τα οποία προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκυρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές. Έτσι, για άλλη μια φορά, με τις δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Σερών στέκεται δίπλα στους πολίτες, παρέχοντας την πολύτιμη βοήθειά του.